Μια νεαρή γυναίκα αιμόφυρτη στην οδό Παλαντίνου, πάροδο της Χάλιδων, ανησύχησε χθες το βράδυ τους λιγοστούς περαστικούς. Είχε χτυπηθεί από άγνωστο, πιθανότατα υπό την επίρρεια αλκοόλ, με σπασμένο μπουκάλι. Η γυναίκα γλίτωσε με ελαφρά τραύματα, ενώ ο δράστης αναζητείται. Κάθε βράδυ πηγαίνω βόλτα τα σκυλιά, βέβαια όχι μόνιμα, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κίνδυνος. Αλλά καλύτερα ναι, όχι να πηγαίνει κάποιος μόνος. Νομίζω μια κοπέλα μόνη της καλύτερα όχι. Αλλά ναι, περπατάνε λίγο περίεργοι. Μεμονωμένο χαρακτηρίζουν το περιστατικό πολίτες που υποστηρίζουν ότι δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας στην παλιά πόλη των Χανίων. Ο κόσμος δεν φοβάται. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Απλά αυτά συμβαίνουν. Υπάρχει ζήτημα ασφάλειας ή γενικά ο κόσμος μπορεί να περπατάει και να αισθάνεται ασφαλής? Περπατάει και να αισθάνεται ασφαλής, ναι. Δεν πιστεύω, όχι. Δεν είναι τόσο τρομακτική κατάσταση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, το κακό μπορεί να γίνει παντού. Καταστηματάρχες της οδού Χάλιδων πάντως περιγράφουν ένα απόκοσμο σκηνικό, κυρίως στην περίοδο της καραντίνας. Ο δρόμος, παρόλο που είναι 11 ώρα το πρωί, είναι άδειος και από κόσμο αλλά και από αστυνομικά μέτρα. Υπάρχει, νομίζω, έλλειψη. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά βλέπω ότι το βράδυ φοβάσαι να κυκλοφορήσω εδώ πέρα. Υπάρχει μια ανασφάλεια. Υπάρχει μικρή αστυνομική δύναμη και δεν μπορεί ο καθένας αστυνομικός να βρίσκεται στην κάθε γωνιά της πόλης μας. Όμως ένα περίπολο, μια περιπολία κάνει καλό, διότι όταν βλέπει ο άλλος αστυνόμο ή αστυνομική στολή, κάθεται στα αυγά του. Όπου δεν υπάρχει φωτισμός, όπου δεν υπάρχει κίνηση κτλ. Είναι το πιο απόμερο σημείο, φοβάσαι να περάσεις ακόμα κι αν είσαι, ξέρω εγώ, θαραλέος. Στο παρελθόν παρόμοια περιστατικά δεν ήταν σπάνια στην παλιά πόλη που ήταν το επίκεντρο της νυχτερινής διασκέδασης. Τα τελευταία χρόνια πάντως και κυρίως από τον περασμένο Μάρτιο, τέτοια συμβάντα τείνουν να εκλείψουν.